το οποίο θα τεθεί προς έγκριση κατά τη Σύνοδο της Ολομέλειας του Σώματος την ερχόμενη Πέμπτη. Σε εγρήγορση βρίσκονται και οι δυνάμεις ασφαλείας με την αστυνομία να λαμβάνει αυξημένα μέτρα σε διάφορα σημεία, κυρίως σε κτίρια Ισραηλινών συμφερόντων. Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται και οι ιδιοκτικές αρχές στην Κύπρο υπό τον φόβο δυσάρεστων περιστατικών λόγω της κατάστασης στο Ισραήλ. Από την πρώτη στιγμή που έγιναν γνωστά τα γεγονότα στη γειτονική χώρα, οι αρχές στέθηκαν αμέσως σε πλήρη εγρήγορση. Μάλιστα, η αστυνομία έχει εκπονήσει ειδικό επιχειρησιακό πλάνο με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας. Προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας με διαδοχικές συναντήσεις. Στα θέματα των λιμένων, των αεροδρομίων, τα θέματα που αφορούν τα οδοφράγματα, την γραμμή κατάπαυσης του πυρός και σε κάποια άλλα σημεία που θεωρούμε διπλωματικές αποστολές και κάποια άλλα, έχουν αυξηθεί τα μέτρα από πλευράς των αρμοδίων υπηρεσιών. Λόγω της εμπολέμης κατάστασης στο Ισραήλ, η ηγεσία της αστυνομίας προχώρησε σε έκτακτη σύσκεψη, όπου αποφασίστηκε η περαιτέρω λήψη μέτρων σε Ισραηλινούς στόχους. Είχε πάρει κάποια μέτρα, πρόσθετα μέτρα ασφαλείας σε διάφορους χώρους υψηλού κινδύνου. Η πρεσβεία του Ισραήλ να ζει με αστακό. Η αστυνομία εντατικοποιεί τις περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή, ενώ έχει δημιουργηθεί κέντρο συντονισμού στο οποίο θα αξιολογούνται όλες οι πληροφορίες που θα τίθενται ενώπιον της δύναμης. Και αναλόγως θα δρουν και τα μέλη της αστυνομίας. Τα αυξημένα μέτρα πέραν από κτίρια και επιχειρήσεις Ισραηλινών συμφερόντων θα αφορούν και δημόσια κτίρια. Κάποια από τα μέτρα που θα λαμβάνονται από την αστυνομία δεν θα είναι ορατά από τους πολίτες. Οχήματα της δύναμης ενδεχομένως και χωρίς διακριτικά θα κινούνται σε όλα τα μήκη και πλάτη των πόλεων με κύριο στόχο την επιτήρηση σημαντικών στόχων. Τα μέτρα θα αξιολογούνται επί καθημερινής βάσεως και αν πάρθει ανάγκη θα αυξηθούν. Στο επιχειρησιακό πλάνο της αστυνομίας συμμετέχει η ΜΑΔ και ο Αντιτρομοκρατικός Ουλαμός. Στην Κύπρο επέστρεψε η πλειοψηφία των Κυπριών, οι οποίοι βρέθηκαν στο εμπόλεμο Ισραήλ, ενώ 15 παραμένουν και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με την